Όπως ξέρετε, η κυβέρνησή μας έχει κάνει ένα αρκετά δυνατό ξεκίνημα. Καταφέραμε, μειώσαμε φόρους, αντιμετωπίσαμε με σειρά νομοσχεδίων διάφορα αντικίνητρα και εμπόδια που μπλοκάριζαν την επιχειρηματικότητα, ξεμπλοκάραμε μεγάλες επενδύσεις, προγραμματίζουμε για την καινούργια χρονιά και πράγματα άλλα που θα ενισχύσουν το εισόδημα και θα ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα. Φυσικά όμως υπάρχουν και πολλά περισσότερα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη, για να μην πλατιάζω, είναι βασικό ζητούμενο και για την περιοχή μας και για τη Φθιώτιδα. Άποψή μου είναι, την ξέρετε, την έχω διατυπώσει πολλές φορές, ότι στα μεγάλα ο τόπος μας έχει στασιμότητα, για να μην πω διαρκή υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Για να ξεφύγουμε από αυτό και να καλύψουμε τον αναπτυξιακό κενό που μας χαρακτηρίζει, χρειαζόμαστε να σκεφτούμε καινοτόμα, να αξιοποιήσουμε όλους τους αναπτυξιακούς συντελεστές που έχουμε με σκέψεις, με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, με κινήσεις έξω από το κουτί και όχι με βασαλήματα και συνηθισμένα πράγματα. Χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, μια ανάπτυξη με προοπτικές για τη Φθιώτιδα. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα θέλω να καταθέσω στο δημόσιο διάλογο μία πρόταση για την αξιοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού συντελεστή για την περιοχή, που βρίσκεται σε αδράνεια και παρακμή τα τελευταία χρόνια, της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Η εικόνα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όπως την ξέρετε, είναι αυτή. Λουκέτα, εγκατάλειψη, καταστροφικές εικόνες στις υποδομές. Ξεκινώ με ένα πολύ σύντομο ιστορικό, πράγμα που τα γνωρίζετε. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας βρίσκεται σε μια έκταση 167.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν μέσα στον ιστό της πόλης. Περιλαμβάνει τρεις στεγασμένους χώρους, 2.700 τετραγωνικών μέτρων. Ξεκίνησε το 1967 ως Γεωργική Έκθεση τότε και στη συνέχεια μετονομάθηκε σε Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Και η αλήθεια είναι ότι είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει πολύ και τον κομβικό ρόλο της Λαμίας, αλλά και γενικότερα την εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια όμως, η Πανελλήνια Έκθεση έχει σταματήσει τη λειτουργία της, οι εγκαταστάσεις της χειρολεκτικά ρημάζουν, ενώ έχει αξία ότι σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, η οποία έγινε πριν από 1,5 χρόνο, όλες οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες για κάθε κρίση. Από πέρσι υπάρχει ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο, συγκροτήθηκε μια ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, στην οποία η Έκθεση Λαμίας έχει περάσει στην εταιρεία αυτή, που με 60% συμμετέχει ο Δήμος της Λαμίας, με 20% η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και με 20% το Ευρωμηχανικό Επιμελητήριο. Και γι' αυτό το λόγο παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα και εκπρόσωποι των φορέων που αποτελούν τους μετόχους της έκθεσης. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Καραγιάννης, ο Αντιδήμαρχος ο κ. Φόσκολος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ο κ. Ζιάκας. Ευχαριστώ για την παρουσία τους, όπως ευχαριστώ και τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου που ανταποκριθήκαν στην κίνησή μας αυτή. Παρά το ότι άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, τα προβλήματα παραμένουν. Χαρακτηριστικά, τα πιο συγκεκριμένα, ένα τελείως ανεπαρκές για τη λειτουργία της έκθεσης μετοχικό κεφάλαιο, μόλις 170.000. Το ιδιοκτησιακό καθεστώ της ΠΕΛ, υπάρχει ζήτημα με το σε ποιον ανήκουν εγκαταστάσεις και αν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να τις παραχωρήσει σε άλλες εταιρείες. Ο νέος φορέας, αυτό ίσως είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό πρόβλημα, καθίσταται απολύτως καθολικός διάδοχος των δυσλειτουργιών και των απαιτήσεων του παρελθόντος, απαιτήσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Και η λειτουργία του όλου φορέα παραπέμπει σε σειρά κοία για την οργάνωση και τη λειτουργία του, από τις οποίες ακόμα δεν έχει εκδοθεί καμία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούμε να είμαστε κολλημένοι στα ίδια. Το ζήτημα και η πρόκληση είναι να γυρίσουμε σελίδα και να αλλάξουμε εποχή. Η νέα ΠΕΛ, έτσι όπως εγώ την έχω στο μυαλό μου και θέλω να την καταθέσω στο δημόσιο διάλογο σήμερα, πρέπει να πάρει τη σκυτάλη από την παλιά για να δημιουργήσει όμως κάτι σύγχρονο, πρωτότυπο και καινοτόμο. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, για να μην πω αρνητικός, με την αναπαραγωγή μοντέλων του παρελθόντος τα οποία φτάσαν τα όρια τους. Δηλαδή, εγώ δεν θα έβλεπα ως μια επένδυση έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου για αυτό που χρειάζεται η περιοχή το να ξαναλειτουργήσει εκθεσιακά ο χώρος της Έκθεσης Λαμίας. Με την έννοια ότι οι εκθέσεις έχουν αγγίξει τα όρια τους, οι κλαδικές εκθέσεις που γίνονται στην Αθήνα συγκεντρώνουν το σύνολο των ενδιαφερόντων των φορέων. Από εμπορική δραστηριότητα, ακόμα και μεγάλες εκθέσεις όπως η ΔΕΘ και η Αγκρότικα μπορεί να είναι κοινωνικά events, αλλά δεν επιστρέφουν πίσω στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα αυτά που θέλανε. Συνεπώς, προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και να ανοίξουμε άλλους δρόμους. Και ο δρόμος αυτός πρέπει να έχει σχέση με την προβολή του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, με έμφαση στην ταυτότητα και στην καινοτομία. Τι εννοούμε όταν λέμε ταυτότητα? Ταυτότητα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πλατιάζουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παρδαλό πράγμα που να μιλάει για όλα. Αλλά αντίθετα, η γεωργία, τα τρόφιμα, η τεχνολογία, η start-up, η νεανική επιχειρηματικότητα, με επίκεντρο πάντα τον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση, πρέπει να είναι οι άξονες που θα ορίσουν τη φυσιογνωμία της νέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Και όταν μιλάμε για καινοτομία, η καινοτομία πρέπει να είναι ο σημαντικότερος πυλώνας αυτής της προσπάθειας. Με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και συνδεδεμένας με αυτή πρακτικές, μεθόδους, τεχνολογίες και λογισμικά, όπως θα δούμε παρακάτω. Ποια είναι λοιπόν η πρόταση? Η πρόταση είναι κόμβος και πλατφόρμα καινοτομίας, agro-food growth, ανάπτυξη αγροδιατροφικού τομέα, για τον κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα και του θεματικού τουρισμού στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Επιγραμματικά, μια φάρμα καινοτομίας, Innovation Farm, στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Αυτό, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι η νέα πέλη. Τι προβλέπει το σχέδιο? Το σχέδιο προβλέπει πρωτοποριακή έρευνα, εκπαίδευση, πρακτική εφαρμογή σε πειραματικά μικρά αγροτεμάχια, είτε στεγασμένα είτε όχι, που μπορούν να δημιουργηθούν στον χώρο της ΠΕΛ, υποστήριξη σε startups εταιρείες σε αντικείμενο σχετικό με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να μετατρέψουμε την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας σε ένα πρωτοπόρο κέντρο καινοτομίας, σε ένα μηχανουργείο δηλαδή του 21ου αιώνα για τον πρωτογενή τομέα. Τι θα γίνεται εκεί? Μέσα στον χώρο αυτό θα μπορεί να γίνεται ανάπτυξη τρεματικών καλλιεργειών, παραγωγή αντιδραστηρίων για εργαστήρια, παραγωγή μικρού μεγέθους μηχανημάτων συγκομιδής, πληροφοριακά συστήματα έγκυρης προειδοποίησης για την κλιματική αλλαγή ή και για ασθένειες. Παραγωγή λογισμικών, δημιουργίας βάσης δεδομένων, όπου θα μπορούν να καταγράφονται οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Ξέρετε φέτος το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την καθίζηση των τιμών των προϊόντων, αλλά και με τις αποθηκευμένες ποσότητες που υπάρχουν σε μεγάλα εμπορικά αγροτικά κέντρα στην Ευρώπη και αλλού. Νέα πρότυπα πιστοποίησης, παραγωγής σπόρων και υβριδίων, τεχνολογικές καινοτομίες σε packaging, σε logistics, σε ψεκασμούς, σε ποτίσματα, ανάπτυξη καλλιεργειών, αξιοποίηση των drones στην αγροτική παραγωγή και διάφορα άλλα. Και φυσικά θα υπάρχει πάντα και το συνεδριακό και σεμιναριακό κομμάτι, δηλαδή η παρουσίαση των διάφορων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η διεξαγωγή ημερίδων και συνεδρίων σε χώρο που μπορεί να γίνει και να έχει συνεδριακές υποδομές μέσα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, διαγωνισμοί και απονομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για μια σειρά από αυτά που περιέγραψα πριν, ενδεχομένως και από άλλα πράγματα. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, αγροτικών εφοδίων, μεταποίησης. Προφανώς και τοπικών, αλλά και μεγαλύτερης εμβέλειας πανελλαδικής. Σε τοπικούς παραγωγούς, σε τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σε επενδυτές, σε φοιτητές και πτυχιούχους, σε ανέργους, στις τοπικές κοινωνίες του νομού μας συνολικά. Ποια θα είναι, κατά την άποψή μου, τα κέρδη για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα? Τα αποτελέσματα των δράσεων που θα αναπτυχθούν εκεί θα δώσουν λύσεις σε σειρά προβλημάτων της τοπικής αγοράς και κοινωνίας. Θα καταστήσουμε ευρύτερα γνωστά τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτή τη στιγμή αυτά θα είναι η εμπροστοφυλακή των πειραματισμών και της εξέλιξης των αγροτικών προϊόντων αυτών που θα γίνεται εκεί. Θα προσελκύσουμε πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, νέους ερευνητές, ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες που θα έρθουν να καταθέσουν την ιδέα, την έμπνευση και το ταλέντο τους πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Προφανώς θα αυξηθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των παραγωγών και με τη συμβολή της έρευνας θα αναβαθμιστεί ενδεχομένως και η ποιότητα των προϊόντων. Θα πυροδοτήσουμε μια σημαντική επένδυση στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Λαμία και τη Φθιώτιδα, αλλά και συνολικότερα την κεντρική κυβέρνηση. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει τέτοιου είδους δράσεις, θα μιλήσω και γι' αυτό αργότερα. Είναι ευκαιρία να πυροδοτήσουμε μια τέτοιου σημαντική επένδυση στην περιφέρειά μας. Επιπλέον, θα αυξηθεί η απασχόληση και στο στάδιο δημιουργίας, αλλά και μετά. Θα συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγή. Κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να μειωθεί το φαινόμενο του brain drain, καλών μυαλών και ταλέντων από τη Λαμία, όχι μόνο προς το εξωτερικό, αλλά και προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Και τελευταίο, αλλά νομίζω εξίσου σημαντικό, θα μπορεί να τοποθετηθεί η Λαμία στο χάρτη καινοτομίας της χώρας, δεδομένου ότι κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί πουθενά στην Ελλάδα. Τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε παραπάνω? Γιατί όπως είπα, σήμερα καταθέτω στο δημόσιο διάλογο την πρόταση αυτή σε μια επεξεργασία μέχρι ενός ορισμένου βαθμού. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε η νέα εταιρεία να μην κουβαλά τα βάρη του παρελθόντος. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχω κάνει κινήσεις και αναμένω και στο επόμενο διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Δεύτερο πολύ σημαντικό, πρέπει να φτιάξουμε το κατάλληλο οικοσύστημα, όπως λέω εκεί. Δηλαδή, όλοι οι φορείς, η αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις, το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι,
θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία θα στηρίξει και προφανώς θα υποφεληθεί μέσα από τη συμμετοχή της από αυτή την προσπάθεια. Τρίτο πολύ ουσιαστικό ζήτημα, αυτοί που θα έχουν την ευθύνη πρέπει να αναλάβουν να αναθέσουν μια μελέτη και να τη χρηματοδοτήσουν έτσι ώστε να προκύψει ένα βιώσιμο business plan που θα βασιστεί σε αυτές τις παραγωγές, στις παραδοχές, το οποίο θα, στη συνέχεια θα παρουσιαστεί για να προσελκύσει επενδυτές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το project. Η άποψή μου είναι ότι το project αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί προφανώς και από δημόσιους πόρους, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από ιδιωτικούς πόρους εταιριών που θα δουν το ρόλο και την ευκαιρία μέσα στη φάρμα αυτή καινοτομίας που περιγράφουμε, από κοινοτικούς πόρους είναι διάφοροι οι πυλώνες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα πιστικό business plan για να υλοποιηθεί αυτό το project. Και το τελευταίο, η άποψή μου είναι ότι αυτή η επένδυση, όπως και άλλες που αφορούν βασικούς συντελεστές, αναπτυξιακούς συντελεστές της ιδιότητας, πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός κεντρικού κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όχι μόνο για να τρέξουν γρήγορα, για να ξεμπλοκάρουμε ζητήματα αδειοδοτήσεων, ζητήματα χρήσεων γης, αλλά και οι επενδυτές να έχουν κατά νου ότι εκτός από την τοπική κοινωνία έχουν να κάνουν και με την κεντρική κυβέρνηση. Τέτοιου είδους δράσεις που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για το Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση της περιοχής των λιπασμάτων στη Τραπετσόνα, η μεταφορά των φυλακών του Κορυδαλού ή η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στη Σύνδο, είναι ένα μπουκέτο πρωτοβουλειών στα οποία κάλλιστα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ενταχθεί και η ιδέα της φάρμας καινοτομίας για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κεντρικά η κυβέρνηση να υιοθετήσει τη στρατηγική και την πρωτοβουλία για να τρέξει πιο γρήγορα η ανάπτυξη της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.